από τα μεγαλύτερα trends των τελευταίων ετών στον τομέα της τεχνολογίας είναι το λεγόμενο cloud computing, γνωστό και ως υπολογιστικό σύννεφο. Τι είναι όμως αυτή η νέα χρήσιμη υπηρεσία και γιατί γνωρίζει όλο και μεγαλύτερη αποδοχή? Αρχικά πρέπει να κατανοήσουμε την ονομασία του cloud computing. Όταν το διαδίκτυο πρωτοδημιουργήθηκε, η λέξη cloud χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τον τρόπο σύνδεσης των περίπλοκων τηλεφωνικών δικτύων. Τώρα, πολλοί άνθρωποι και οργανισμοί το αναφέρουν ως το cloud. Όμως δεν πρόκειται απλά για μία οντότητα και δεν υπάρχει μόνο σε ένα μέρος. Το cloud είναι ένα μοντέλο υπολογιστών που περιλαμβάνει διακομιστές, δίκτυα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία ανάπτυξης, ακόμη και εφαρμογές μέσω του διαδικτύου. Αντί οι οργανισμοί να κάνουν σημαντικές επενδύσεις για την αγορά εξοπλισμού, να εκπαιδεύσουν το προσωπικό και να παρέχουν συνεχή συντήρηση, ορισμένες ή όλες αυτές οι ανάγκες ικανοποιούνται από έναν πάροχο υπηρεσιών cloud. Ουσιαστικά, το cloud computing είναι η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής κατά πέτηση από εφαρμογές έως αποθηκευτική και επεξεργαστική ισχύ που βασίζεται συνήθως στη μέθοδο pay as you go. Ένα πλεονέκτημα της χρήσης υπηρεσιών cloud computing είναι ότι οι εταιρείες μπορούν να αποφύγουν το αρχικό κόστος και την πολυπλοκότητα της ιδιοκτησίας και της συντήρησης της δικής τους υποδομής πληροφορικής. Ανταυτού, απλώς πληρώνουν για αυτό που χρησιμοποιούν όταν το χρησιμοποιούν. Με τη σειρά τους, οι πάροχοι υπηρεσιών cloud computing μπορούν να επωφεληθούν από σημαντικές οικονομίες κλίμακας, παρέχοντας τις ίδιες υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα πελατών. Οι υπηρεσίες cloud computing καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών τώρα, από τα βασικά στοιχεία της αποθήκευσης, της δικτύωσης και της ισχύως επεξεργασίας, έως την επεξεργασία φυσικής γλώσσας και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις τυπικές εφαρμογές γραφείου. Σχεδόν οποιαδήποτε υπηρεσία που δεν απαιτεί να είστε φυσικά κοντά στο hardware του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, μπορεί τώρα να πραγματοποιηθεί μέσω του cloud. Υπάρχουν 5 βασικά χαρακτηριστικά ενός περιβάλλοντος υπολογιστικού νέφους, όπως ορίζεται από το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας. Με ένα δημόσιο περιβάλλον cloud, οι χρήστες συνδέουν τα δεδομένα και τις εφαρμογές μέσω μια σύνδεση στο διαδίκτυο, έχοντας πρόσβαση ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε. Το cloud είναι μια υπηρεσία pay as you go, όπου πληρώνετε μόνο για αυτό που χρησιμοποιείτε. Σκεφτείτε πώς μια εταιρεία κοινής ωφέλειας μετρά πόση ποσότητα νερού, ηλεκτρικού ρεύματος ή φυσικού αερίου χρησιμοποιείτε και χρεώνει με βάση την κατανάλωση. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και το cloud. Οι υπηρεσίες μπορούν να ζητηθούν και να παρασχεθούν γρήγορα, χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη ρύθμιση και διαμόρφωση. Το cloud χρησιμοποιεί συχνά το μοντέλο πολλαπλών μισθώσεων. Αυτό σημαίνει ότι μία μόνο εφαρμογή κοινοποιείται σε πολλούς χρήστες. Έτσι, αντί να δημιουργείται ένα αντίγραφο της εφαρμογής για κάθε χρήστη, αρκετοί χρήστες ή ενοικιαστές μπορούν να διαμορφώσουν την εφαρμογή στις συγκεκριμένες ανάγκες τους. Οι πλατφόρμες cloud είναι ελαστικές. Ένας οργανισμός μπορεί να κλιμακώσει τα επίπεδα χρήσης των πόρων του γρήγορα και εύκολα, καθώς οι ανάγκες αλλάζουν. Το cloud computing ως όρος υπήρξε από τις αρχές της δεκαετίας του 2020, αλλά η έννοια του cloud computing ως υπηρεσία υπήρχε ήδη από τη δεκαετία του 1960. Τότε τα γραφεία υπολογιστών θα επέτρεπαν στις εταιρείες να ενοικιάσουν χρόνο σε ένα mainframe, αντί να πρέπει να αγοράσουν ένα. Αυτές οι υπηρεσίες κατανομής χρόνου ξεπεράστηκαν σε μεγάλο βαθμό, αφού η κατοχή ενός υπολογιστή έγινε πολύ πιο προσιτή. Στη συνέχεια, με την άνοδο των εταιρικών κέντρων δεδομένων, οι εταιρείες μπορούσαν να αποθηκεύουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων. Όμως, η έννοια της ενοικίασης πρόσβασης σε υπολογιστική ισχύ επανέρχεται ξανά και ξανά. Οι πάροχοι υπηρεσιών εφαρμογών, οι βοηθητικοί υπολογιστές και το υπολογιστικό πλέγμα στα τέλη της δεκαετίας του 90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2020. Αυτό ακολουθήθηκε από το cloud computing, το οποίο αναπτύχθηκε ραγδαία με την εμφάνιση του software as a service και των παρόχων υπολογιστικών συστημάτων νέας κλίμακας όπως το Amazon Web Services. Δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις που επωφελούνται από το cloud computing. Το cloud έχει μεταμορφώσει τη ζωή μας και σε ατομικό επίπεδο. Πολλοί από εμάς χρησιμοποιούμε υπηρεσίες cloud καθημερινά όταν ενημερώνουμε την κατάστασή μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ελέγχουμε τους τραπεζικούς λογαριασμούς μας. Πιθανότατα χρησιμοποιούμε εφαρμογές που φιλοξενούνται από υπηρεσίες cloud, ακόμα και όταν δεν το γνωρίζουμε. Αυτές οι εφαρμογές είναι προσβάσιμες μέσω σύνδεσης στο διαδίκτυο και όχι εγκατεστημένες στους σκληρούς δίσκους ή τις συσκευές μας. Το cloud computing μπορεί να αναπτυχθεί με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τις υπηρεσίες που χρειάζεται μια επιχείρηση. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο διακρίνεται σε public cloud, private cloud,
Hybrid Cloud και Multi Cloud. Το επόμενο στοιχείο είναι η κατηγορία υπηρεσιών που διακρίνεται σε Software as a Service, Platform as a Service και Infrastructure as a Service. Η σύνδεση σε ένα Public Cloud προϋποθέτει τη χρήση μιας σύνδεσης στο διαδίκτυο για την πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους που φιλοξενούνται σε κέντρα δεδομένων, τα οποία διαχειρίζεται ένας τρίτος πάροχος υπηρεσιών Cloud αντί να κατέχει και να διατηρεί αυτούς τους πόρους επί τόπου. Ένα κοινό Cloud έχει πολλούς οργανισμούς ή ενοικιαστές που μοιράζονται την ίδια υποδομή. Το Private Cloud είναι ιδανικό για οργανισμούς που ενδιαφέρονται για την κοινή χρήση πόρων σε ένα Public Cloud. Εφαρμόζονται σε διακομιστές που ανήκουν και συντηρούνται από τον οργανισμό και έχουν πρόσβαση μέσω διαδικτύου ή μέσω ιδιωτικού εσωτερικού δικτύου. Ένα ιδιωτικό περιβάλλον cloud σας παρέχει πλήρη έλεγχο των δεδομένων και της ασφάλειας, προκειμένου να ικανοποιήσετε συγκεκριμένες κανονιστικές και άλλες απαιτήσεις συμμόρφωσης. Πολλοί οργανισμοί χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό πολλών περιβάλλοντων cloud. Αυτό αναφέρεται ως hybrid cloud. Το hybrid cloud συχνά περιλαμβάνει έναν συνδυασμό δημοσίου και ιδιωτικού cloud, συχνά σε συνδυασμό με κάποια on-premise υποδομή. Για να δημιουργήσετε μια υβριδική αρχιτεκτονική cloud, πρέπει να ρυθμίσετε την επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων εφαρμογών. Το hybrid cloud επιτρέπει επιπλέον επίπεδα ευελιξίας όσον αφορά τις δυνατότητες, τη συμμόρφωση και την ασφάλεια. Το multi cloud είναι μια συγκεκριμένη κατηγορία υβριδικού cloud, στο οποίο ένας οργανισμός χρησιμοποιεί υπηρεσίες από πολλούς δημόσιους παρόχους cloud. Το software as a service είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη υπηρεσία εφαρμογών cloud και γίνεται κυρίαρχος τρόπος για τους οργανισμούς να έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές λογισμικού. Με το software as a service, ένας οργανισμός αποκτά πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή λογισμικού που φιλοξενείται σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή και διαχειρίζεται από έναν τρίτο πάροχο. Οι επιχειρήσεις πρέπει να χρησιμοποιούν το software as a service εάν θέλουν να επιτρέψουν γρήγορα και εύκολα την πρόσβαση στο σύστημα cloud με ελάχιστη διαχείριση βάσεων δεδομένων, ανάπτυξη ή και αλληλεπίδραση παρόχων υπηρεσιών. Το software as a service είναι κατάλληλο για εφαρμογές που απαιτούν πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε κινητά, σε βραχυπρόθεσμα έργα που απαιτούν γρήγορη συνεργασία και σε νεοσύστατες επιχειρήσεις που πρέπει να εκκινούν γρήγορα ιστότοπους ηλεκτρονικού εμπορίου χωρίς προβλήματα διακομιστή ή ανάπτυξη λογισμικού. Το Platform as a Service είναι μια δημοφιλής επιλογή για επιχειρήσεις που θέλουν να δημιουργήσουν μοναδικές εφαρμογές χωρίς να κάνουν σημαντικές οικονομικές επενδύσεις. Με το Platform as a Service, ένας οργανισμός αποκτά πρόσβαση σε ένα προκαθορισμένο περιβάλλον για ανάπτυξη λογισμικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία, δοκιμή και εκτέλεση εφαρμογών. Το Platform as a Service επιτρέπει στον προγραμματιστή να επικεντρώνεται στη δημιουργική πλευρά της ανάπτυξης λογισμικού σε αντίθεση με τις κουραστικές εργασίες όπως η σύνταξη εκτεταμένου κώδικα ή η διαχείριση ενημερώσεων λογισμικού ή ενημερώσεων ασφαλείας. Το Infrastructure as a Service είναι η απλούστερη επιλογή για επιχειρήσεις. Με το Infrastructure as a Service, ένας οργανισμός μετεγκαθιστά το υλικό του αντί να αγοράζει και να διατηρεί τη δική του υποδομή. Το Infrastructure as a Service παρέχει σε έναν οργανισμό τις ίδιες τεχνολογίες και δυνατότητες με ένα παραδοσιακό κέντρο δεδομένων συμπεριλαμβανομένου του πλήρους ελέγχου των παρουσιών διακομιστή. Τα ακριβή ωφέλη του cloud computing διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της υπηρεσίας cloud που χρησιμοποιείται, αλλά ουσιαστικά η χρήση υπηρεσιών cloud σημαίνει ότι οι εταιρείες δεν χρειάζεται να αγοράσουν ή να διατηρήσουν τη δική τους υπολογιστική υποδομή. Δεν χρειάζονται διακομιστές, ενημέρωση εφαρμογών ή λειτουργικών συστημάτων ή παροπλισμός και απόρριψη υλικού ή λογισμικού όταν είναι ξεπερασμένο, καθώς όλα φροντίζονται από τον προμηθευτή. Για εφαρμογές βασικών προϊόντων όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είναι λογικό να μεταβείτε σε πάροχο cloud αντί να βασίζεστε σε εσωτερικές δεξιότητες. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στη λειτουργία και την εξασφάλιση αυτών των υπηρεσιών είναι πιθανό να έχει καλύτερες δεξιότητες και πιο έμπειρο προσωπικό από ότι μια μικρή επιχείρηση. Επομένως, οι υπηρεσίες cloud ενδέχεται να είναι σε θέση να παρέχουν μια πιο ασφαλή και αποτελεσματική υπηρεσία στους τελικούς χρήστες. Η χρήση υπηρεσιών cloud σημαίνει ότι οι εταιρείες μπορούν να κινηθούν γρηγορότερα σε έργα και να δοκιμάσουν έννοιες χωρίς μακροχρόνιες προμήθειες και μεγάλο αρχικό κόστος, επειδή οι εταιρείες πληρώνουν μόνο για τους πόρους που καταναλώνουν. Η ικανότητα δημιουργίας νέων υπηρεσιών χωρίς το χρόνο και την προσπάθεια που χρειάζεται με τις παραδοσιακές προμήθειες πληροφορικής σημαίνει ότι είναι πολύ πιο εύκολο να ξεκινήσετε γρηγορότερα με νέες εφαρμογές. Και αν μια νέα εφαρμογή αποδειχτεί εξαιρετικά δημοφιλής, η ελαστική φύση του cloud σημαίνει ότι είναι ευκολότερο να την κλιμακώσετε γρήγορα. Για μια εταιρεία με εφαρμογή που έχει μεγάλες αιχμές στη χρήση, για παράδειγμα που χρησιμοποιείται μόνο σε μια συγκεκριμένη ώρα της εβδομάδας ή του έτους, μπορεί να έχει οικονομικό όφελος. Η μετάβαση σε μια εφαρμογή που φιλοξενείται στο cloud για υπηρεσίες όπως το email
ή το CRM θα μπορούσε να εξαλείψει την επιβάρυνση του εσωτερικού προσωπικού IT και εάν τέτοιες εφαρμογές δεν παράγουν πολύ ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, θα υπάρξει μικρός αντίκτυπος. Η μετάβαση σε ένα μοντέλο υπηρεσιών μετακινεί επίσης τις δαπάνες από CAPEX σε OPEX, κάτι που μπορεί να είναι χρήσιμο για ορισμένες εταιρείες. Το cloud computing δεν είναι απαραίτητα φθηνότερο από άλλες μορφές computing, όπως και η ενοικίαση δεν είναι πάντα φθηνότερη από την αγορά. Εάν μια εφαρμογή έχει μια τακτική και προβλέψιμη απέτηση για υπηρεσίες υπολογιστών, μπορεί να είναι πιο οικονομικό να παρέχεται αυτή η υπηρεσία εσωτερικά. Επιπλέον, ορισμένες εταιρείες ενδέχεται να είναι απρόθυμες να φιλοξενήσουν ευαίσθητα δεδομένα σε μια υπηρεσία που χρησιμοποιείται επίσης από αντιπάλους. Παρόλο που μπορεί να είναι εύκολο να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε μια νέα εφαρμογή cloud, η μετεγκατάσταση υπαρχόντων δεδομένων ή εφαρμογών στο cloud μπορεί να είναι πολύ πιο περίπλοκη και ακριβή. Τέλος, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις εφαρμογές σας μόνο εάν έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο.